πριν καιρό διάβαζα ένα άρθρο με τίτλο «Πώς είναι να πεθαίνεις από ανορεξία για να μην χάσεις τον έλεγχο». Ήταν η πρώτη φορά που η έννοια του ελέγχου υπήρχε στην ίδια πρόταση με την ανορεξία. Το άρθρο αναφερόταν στο βιβλίο της δημοσιογράφου Στέλλας Κάσδαγλη. «Ήθελα μόνο να χωρέσω». Και για μένα ήταν η στιγμή που πραγματικά αντιλήφθηκα με τι παλεύεις όταν αντιμετωπίζεις μία διατροφική διαταραχή. Σίγουρα δεν παλεύεις με την εικόνα σου και τη φιλαρέσκειά σου. Παλεύεις με την εσωτερική σου ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα σε ένα κόσμο που τελικά τίποτα δεν μπορείς να ελέγξεις. Και κυρίως με την ανάγκη να χωρέσεις σε αυτόν τον κόσμο και στις ζωές των ανθρώπων γύρω σου. Αυτό που μπορώ να μοιραστώ από την δική μου εμπειρία είναι ότι υπάρχουν πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά της μη αποδοχής των αναγκών. Δεν θέλω να αποδεχτώ ότι έχω ανάγκες, είτε γιατί αισθάνομαι ότι αυτό βαραίνει το περιβάλλον μου, είτε γιατί αισθάνομαι ότι αυτές οι ανάγκες είναι κακές ή βρώμικες ή μη αποδεκτές. Οπότε ένα στοιχείο που το συναντάμε συχνά είναι αυτό. Έρχεται και κουμπώνει με αυτό το στοιχείο της τελειομανίας και του απόλυτου ελέγχου. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές τα κορίτσια που πάσχουν από ψυχογενή ανορεξία είναι αυτό που στα αγγλικά λέμε overachievers. Είναι κορίτσια τα οποία τα πάνε πάρα πολύ καλά στο σχολείο. Έχουν πάρα πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις στο πανεπιστήμιο ή και στα πρώτα χρόνια που μπαίνουν στην επαγγελματική του ζωή καταφέρνουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουν λοιπόν αυτό το στοιχείο του ότι πρέπει να είναι τέλεια σε όλα. Γιατί? Για να χωρέσω. Η ψυχογενής ανορεξία έχει τις ρίζες της και στην παιδική μας ηλικία. Τότε που μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας και εκπαιδευόμαστε από την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο πώς να τα διαχειριζόμαστε και πώς να τα εκφράζουμε. Πώς μαθαίνουμε ως παιδιά να εκφράζουμε τα θέλω μας, να εκφράζουμε τις επιθυμίες μας, πόσο χώρο αισθανόμαστε ότι μπορούμε να καταλάβουμε στη ζωή των ανθρώπων που μας αγαπούν, που βρίσκονται γύρω μας, αν μπορούμε να εκφράζουμε αρνητικά συναισθήματα, όπως είναι ο θυμός, όπως είναι η στενοχώρια, ο φόβος, ή αν πρέπει να τα καταπιούμε. Ακούγοντας τη Στέλλα, διαπιστώνω ότι ο τίτλος του βιβλίου της, «Ήθελα μόνο να χωρέσω», αποτυπώνει την κοινωνική ανατροφή που λαμβάνουμε ιδιαίτερα εμείς οι γυναίκες. Και όλα αυτά φυσικά δένουν και με μια κοινωνική πραγματικότητα η οποία προβάλλει ένα πολύ συγκεκριμένο πρότυπο, όχι μόνο στην εμφάνιση των γυναικών, δεν θα σταθώ μόνο εκεί, αλλά γενικά στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και να υπάρχουν οι γυναίκες μέσα στην κοινωνία. Πρέπει να είναι χαριτωμένες, πρέπει να είναι χαμογελαστές, πρέπει να είναι ευγενικές, να μην ενοχλούν. Οι διατροφικές διαταραχές, και όχι μόνο η ανορεξία, όλες οι διατροφικές διαταραχές, είναι, όπως είπα και πριν, πολύ μοναχικές ασθένειες. Αισθάνεσαι ότι ο κόσμος δεν σε καταλαβαίνει. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να είσαι καλύτερη από όλους τους άλλους και ταυτόχρονα χειρότερη από όλους τους άλλους και να μην μπορείς να γίνεις αποδεκτή. Ότι κινδυνεύεις από τους άλλους, κινδυνεύεις να σε εγκλωβίσουν ή να σε αναγκάσουν να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Η ανορεξία ειδικά είναι μια ασθένεια με πολλές επιβραβεύσεις για το άτομο που την έχει. Τι εννοώ? Η μεγάλη της δυσκολία είναι ότι δεν εμπεριέχει ένα εμφανές πρόβλημα, ένα εμφανές εμπόδιο για το άτομο που πάσχει. Δεν είναι ότι πονάω και θέλω να μου περάσει ο πόνος. Δεν είναι ότι δυσκολεύομαι να κινηθώ και θέλω να γίνω καλά για να μπορέσω να κινηθώ ξανά. Επειδή έχει ενσωματωμένο αυτό το στοιχείο της επιβράβευσης, είμαι δυνατή. Τα κατάφερα και δεν έφαγα. Τα κατάφερα και χωράω σε ένα μικρότερο νούμερο. Μου λένε ότι αδυνάτησα. Έχει λοιπόν αυτά τα συνεχιζόμενα στοιχεία επιβράβευσης, τα οποία σε κρατάνε σε μια συνθήκη όπου δεν θες να αφήσεις απαραίτητα την ασθένεια να φύγει. Αυτό δεν είναι συνειδητό που περιγράφω. Ναι. Είναι μια διαδικασία προσκόλλησης σε αυτή την ασθένεια. Και αυτό βέβαια σημαίνει δύο πράγματα. Αφενός ότι χρειάζεσαι τους ανθρώπους γύρω σου να σου χτυπήσουν το καμπανάκι. Αναγκαστικά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο μόνη σου να συνειδητοποιήσεις ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Και το δεύτερο είναι ότι ούτε αυτό αρκεί. Ούτε το να σου πούνε οι άλλοι άνθρωποι γύρω σου ότι υπάρχει πρόβλημα αρκεί. Χρειάζεται να βρεις
και μέσα σου ένα λόγο να θέλεις να γίνεις καλά. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις, εκτός από αυτά που σου δίνει φαινομενικά τουλάχιστον η ασθένεια, πόσα πολλά περισσότερα και πιο σημαντικά είναι αυτά που σου παίρνει. Τι σε βοήθησε να πεις ότι ωραία τώρα θέλω να το αντιμετωπίσω? Δύο πράγματα. Το ένα και το πρώτο που με έσπρωξε να ζητήσω βοήθεια δεν ήταν το ότι είχα φτάσει 40 κιλά, δεν ήταν το ότι ήμουν πάρα πολύ αδύνατη, ήταν το ότι ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένη και είχα πάρα πολύ αγωνία. Και κάποια στιγμή είχα αυτή την διάβγεια, αν θέλεις, αυτή την αναλαμπή ότι δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι γύρω μου να ζουν έτσι. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο μόνος τρόπος να ζει κανείς, γιατί αν είναι αυτός ο μόνος τρόπος, τότε ποιο είναι το νόημα? Ναι. Δηλαδή ποιο είναι το νόημα του να ξυπνάς κάθε πρωί με αυτή την αγωνία, τι έφαγα χθες και πόσο θα ζυγίζω σήμερα, και να κοιμάσαι κάθε βράδυ με αυτή την αγωνία, τι έφαγα σήμερα και πόσο θα ζυγίζω αύριο, και να ζεις όλη τη ζωή μέσα αυτή την αγωνία? Από τη στιγμή που ξεκίνησε η θεραπεία μου και τους επόμενους μήνες, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι αν δεν γινόμουν καλύτερα, δεν θα μπορούσα να κάνω τα πράγματα που ήθελα να κάνω. Δηλαδή, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι πήγαινα, για παράδειγμα, να δω ένα θεατρικό έργο, ή άνοιγα να διαβάσω ένα βιβλίο, ή προσπαθούσα να διαβάσω γιατί θέλω να πω στο πανεπιστήμιο. Και δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθεί. Γιατί το μυαλό μου ήταν αλλού, στο τι θα φάω ή τι έφαγα ή τι δεν έφαγα. Γιατί σωματικά πια δεν μπορούσα. Δηλαδή και η συγκέντρωσή μου και οι δυνάμεις μου και η ενέργειά μου, όλα αυτά ήταν στο μηδέν. Κρύωνα πάρα πολύ. Ήταν καλοκαίρι και εγώ ήμουν με pullover. Οπότε και σωματικά αλλά και νοητικά και ψυχικά συνειδητοποιούσα ότι δεν θα μπορούσα να πραγματοποιήσω τίποτα από αυτά που ήθελα, κάποτε ήθελα. Διαβάζοντας την συνέντευξη σου, είδα να λες ότι αυτό που σε βοήθησε σαν ήταν η ψυχοθεραπεία. Αυτή η δουλειά που έκανε ουσιαστικά με το μέσα σου. Ναι, θα βάλω εδώ ένα πολύ σημαντικό αστεράκι, και αν κόψουμε όλα τα υπόλοιπα από αυτή τη συνέντευξη να κρατήσουμε αυτό. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι αυτό που βοήθησε εμένα. Η ψυχοθεραπεία είναι αυτό, είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο, ένα οποιοδήποτε άτομο, να βγει από μια διατροφική διαταραχή. Δεν υπάρχει τρόπος να θεραπευτεί κάποιος από μια διατροφική διαταραχή χωρίς ψυχοθεραπεία. Στέλλα, δύο λέξεις και θέλω να μου τις σχολιάσεις, δύο έννοιες. Έλεγχος και επιθυμία. Πώς μπαίνουν αυτά τα δύο στην εξίσωση που αφορά την ψυχογενή ανορεξία? Για ένα άτομο που βρίσκεται στην φάση της κρίσης της ψυχογενούς ανορεξίας, ο έλεγχος είναι το απόλυτο ζητούμενο. Και η επιθυμία είναι αυτό που πρέπει να ελεγχθεί. Οι διατροφικές διαταραχές όμως είναι ένας ακραίος τρόπος και πολύ αυτοκαταστροφικός να προσπαθήσω να ελέγξω αυτά που νιώθω ότι δεν μπορώ. Δεν μου επιτρέπεται, δεν έχω μάθει. Ξέρεις, έχουμε μία εικόνα για τους ανθρώπους που περνούν μέσα από αυτή τη διαδρομή, ότι πρώτα απ' όλα είναι φιλάρεσκοι, θέλουν απλά να έχουν ένα πολύ αδύνατο σώμα για να ταιριάζουν με τα κοινωνικά πρότυπα. Δεν ξέρω να μου πεις αυτό αν είναι αλήθεια ή μύθος. Δεύτερον, ότι η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους είναι πολύ διαφορετική από αυτή που βλέπουν στον καθρέφτη. Και επίσης ότι το έχεις σχολιάσει και εσύ ίδια σε σχέση με το όνομα της ίδιας της πάθησης, την ανορεξία, ότι είναι επιλογή τους, ότι δεν θέλουν απλά να τρώνε, ότι δεν έχουν όρεξη να τρώνε. Νομίζω ότι έπιασες τρεις πολύ βασικούς μύθους, γιατί είναι και οι τρεις μύθοι. Αφενός δεν πρόκειται για φιλαρέσκεια. Το πολύ απλό θα πω τώρα, ότι αν επρόκειτο για φιλαρέσκεια, θα οι γυναίκες, για παράδειγμα, οι έφηβες που έχουν ορεξία, θα φορούσαν πάρα πολύ αποκαλυπτικά ρούχα. Δεν συμβαίνει αυτό. Τα κορίτσια που έχουν ανορεξία κρύβονται. Θέλουν να κρύψουν το σώμα τους. Γιατί όσο αδύνατο κι αν είναι, το γεγονός ότι υπάρχει και καταλαμβάνει χώρο για εκείνες είναι επικίνδυνο. Έχουμε δει αυτά τα σκίτσα πολλές φορές που φαίνεται το κορίτσι μπροστά στον καθρέφτη, και ενώ είναι πάρα πολύ αδύνατο, βλέπεις τον καθρέφτη ένα σώμα παχουλό.
δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν έχουμε κάποιο ζήτημα στα μάτια, δεν αλλάζει η εικόνα. Αλλάζει η αντίληψη αυτής της εικόνας. Το τι σημαίνει για μας αυτή η εικόνα. Και για μένα αυτή η εικόνα μπορεί να σημαίνει ότι δεν είμαι τόσο αδύνατη όσο ήμουν χθες. Φοβάμαι ότι αύριο δεν θα είμαι τόσο αδύνατη όσο είμαι σήμερα. Για μένα, ας πούμε, αυτό ήταν πάρα πολύ αλήθεια, ότι ο λόγος που αδυνάτιζα συνεχώς ήταν γιατί φοβόμουν ότι δεν θα μπορέσω να κρατηθώ σε αυτό το σημείο. Ότι αύριο θα χάσω τον έλεγχο και άρα πρέπει να έχω περιθώριο, άρα πρέπει να χάσω και άλλα κιλά. Προκαταβολικά. Προκαταβολικά. Μπορεί να έχει να κάνει με το που εστιάζω σε αυτό το σύνολο που βλέπω μπροστά μου. Μπορεί να εστιάζω σε ένα σημείο που εμένα μου φαίνεται ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι όπως είναι. Μπορεί να έχω μία διαφορετική αντίληψη σε σχέση με το πώς αξιολογούν οι άλλοι την εικόνα αυτή που βλέπω εγώ. Η ανορεξία, μου τονίζει η Στέλλα, δεν είναι επιλογή. Είναι μία ψυχική ασθένεια με πολύ σημαντικές σωματικές επιπτώσεις. Αλλά δεν προέρχεται από το σώμα. Μιλάμε για μία ψυχική ασθένεια, στην οποία το άτομο φυσικά και έχει όρεξη να φάει, φυσικά και θέλει και του αρέσει το φαγητό, αλλά φοβάται πάρα πολύ το ενδεχόμενο είτε να πάρει βάρος, είτε γενικά να καταλαμβάνει χώρο, είτε να χάσει τον έλεγχο. Και πολλές φορές λέμε ότι εντάξει, μια φάση είναι θα περάσει ή μπορείς να το νικήσεις ή είσαι έξυπνη και μπορείς να το καταπολεμήσεις. Στέλλα, πρακτικά, αντιλαμβανόμαστε ότι το παιδί μας ή εμείς οι ίδιοι είμαστε σε μια τέτοια δίνη. Ποιος είναι ο πρώτος ειδικός στον οποίο απευθυνόμαστε? Φυσικά χρειάζεται παρακολούθηση από έναν παιδίατρο ή παθολόγο ανάλογα με την ηλικία του ατόμου. Πολλές φορές χρειάζεται υποστήριξη από διαιτολόγο. Πολλές φορές μπαίνουν και άλλες ειδικότητες μέσα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της θεραπείας περισσότερο. Μπορεί να είναι εργοθεραπεία, μπορεί να είναι παιδιοθεραπεία, μπορεί να είναι άλλα κομμάτια της ενίσχυσης της ψυχικής υγείας. Αλλά το πρώτο βήμα είναι να μπορέσω να εστιάσω σε αυτό που συμβαίνει μέσα. Η σχέση σου με το σώμα σου έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Εσένα το περιστατικό, η ασθένεια εκδηλώθηκε στην εφηβεία. Την ξανασυνάντησες, την είδες με μια άλλη μορφή της να επανέρχεται? Η ανορεξία είναι, όπως είπα, ένας ακραίος ψυχικός μηχανισμός, ο οποίος όμως ως μηχανισμός σε ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Σαφώς και κουβαλάω αυτούς τους μηχανισμούς που με κάνουν να βλέπω πολύ συχνά το φαγητό ή το σώμα μου ως την απάντηση σε όλα, ως την απάντηση στο τι μπορώ και τι δεν μπορώ να ελέγξω. Πάντα είναι αυτό κομμάτι της σχέσης μου με το φαγητό και με το σώμα μου. Ξέρω ότι δεν είμαι πια στο φάσμα της παθολογίας της ανορεξίας. Ξέρω ότι δεν είμαι μέσα σε αυτό το σπιράλ. Τη δίνει. Ξέρω ότι μπορώ να πάρω βάρος και να μην καταρρεύσω. Θα αγχωθώ, αλλά δεν θα καταρρεύσω. Μπορώ να αναγνωρίζω στον εαυτό μου πότε μπαίνω σε παθολογικές συμπεριφορές. Μπορώ να το συζητήσω αυτό στη θεραπευτική μου διαδικασία. Και φυσικά αλλάζει και ο τρόπος που σχετίζεσαι με το σώμα σου και με το φαγητό και με την ασθένεια με βάση και το στάδιο ζωής στο οποίο βρίσκεσαι. Είναι άλλη περίοδος η εγκυμοσύνη, για παράδειγμα, και η μητρότητα. Είναι άλλη περίοδος το να βιώνεις μια μεγάλη κρίση, μια απώλεια, ένα διαζύγιο, μια απόλυση. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που σχετίζεσαι όταν διανύεις μια ήρεμη περίοδο της ζωής σου. Διαφορετικός όταν διανύεις μια πανδημία και είσαι κλεισμένη στο σπίτι. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιστάσεις στη ζωή που σε τοποθετούν σε διαφορετικό σημείο σε σχέση με την ασθένεια. Αλλά η ασθένεια με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι εκεί. Τις διατροφικές διαταραχές δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε μόνοι μας και μόνες μας. Όσο έξυπνες και αν είμαστε, όσο διαβασμένες, όσο καλά παιδιά, όσο και αν μας βοηθάει η οικογένειά μας, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Λέμε πολλές φορές ότι έχω την οικογένειά μου, με αγαπάει, με υποστηρίζει, θα τα καταφέρω. Για να γίνουμε λίγο σκληροί, η οικογένεια είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η ασθένεια αυτή. Οπότε δεν μπορεί η οικογένεια μόνη της να τη λύσει. Χρειαζόμαστε εξωτερική βοήθεια. Όπως λέει και η Στέλλα, ακόμη και αν σβήναμε τα πάντα από αυτή τη συνέντευξη, ένα πράγμα θα πρέπει να μείνει και να ακουστεί. Η ψυχογενής ανορεξία αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια ειδικών της ψυχικής υγείας. Είναι μία ασθένεια της ψυχής που εκδηλώνεται στο σώμα.
Αν αυτή η κουβέντα λοιπόν είχε κάτι να σας πει, κάντε την κίνηση και αναζητήστε βοήθεια. Βοηθήστε τον εαυτό σας, το παιδί σας, τον αγαπημένο σας άνθρωπο που ζει στη δίνη της διατροφικής διαταραχής, να βρει τους τρόπους που θα του επιτρέπουν να ζει με υγεία και ισορροπία.